λίγο μικρόφωνο, παιδιά. Ευχαριστώ. Ε, να καλησπερίσω όλου του συμμετέχοντε και ευχαριστώ για την πρόσκληση να σχολιάσω. Λέγομαι Τριέζη, είμαι χειρουργό κεφαλή και τραχύλου. Συνεργαζόμαστε με του θωρακοχειρουργού πολύ συχνά δυστυχώ για τέτοια περιστατικά. Ε, Πολλά περιστατικά βέβαια τα παροχετεύουμε στον τράχυλο πριν φτάσουν να κάνουνε μεσαβλήτηδα, απλώς είναι κατιούσες νεκρωτικές περιτονίτηδες. Πολύ συχνέ στην εποχή της κρίσης όπου η αντιμετώπιση του περιακροιζητικού αποστήματος και τη υγιεινή του στόματος έχει παραμεληθεί ή έχει εφεθεί χω... σε οδοντιάτρους γειτονικών χωρών οι οποίοι δυστυχώς δεν κάνουν την ίδια καλή δουλειά που κάνουν οι Έλληνες επιστήμονες. Αυτό είναι ένα κόμμεντ. Ε, από εκεί και πέρα, ε, όσον αφορά τις προσπελάσεις να συμφωνήσω απόλυτα Απλώς όταν η οδός επέκτασης είναι το προτραχιακό διάστημα Οι τρεις οδείο επέκτασης εκτός από το Danger Space και το Αγγιακό Δεμάτιο Το προτραχιακό διάστημα όταν έχουμε πρόστια διαμερίσματα του τραχύλου ε, Τότε μπορεί εύκολα να παροχετευτεί από την τραχυλική τομή την οποία κάνουμε Και ήταν αρκετά τα περιστατικά ε, Θυμάμαι το πρώτο περιστατικό που αντιμετώπισα ήταν με τον κύριο και το πρώτο που είχαμε αντιμετωπίσει και είχαμε τη δικιά σας συμβολή και το είχα παροχετεύσει με τη δικιά σας παρακολούθηση μέσα από τον Τράχυλο, τα επόμενα με τον κύριο Φορούλη. Και η συνεχής επανεκτίμηση, η οποία είναι το περιστατικό ακόμα και όταν χειρουργηθεί λέγει άρτης και παροχετευτούν όλα τα αποστήματα, πρέπει να επανεκτιμάται γιατί έχουμε επανασυλλογές, και συνεχές πλήσεις όλων των κοιλωτήτων που είναι εκτεθειμένες ευρέως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην μπει σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Γιατί όσους χάσαμε ήταν από τις πολυοργανικές ανεπάρκειες στη μονάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.